Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα συναντήσουμε τρεις ιερωμένους. Ο ένας είναι αγκιοπλάστης, ο τελευταίος που απέμεινε στην Κρήτη και συνεχίζει να κατασκευάζει παραδοσιακές λαΐνες. Ο άλλος είναι άριστος σκοπευτής και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού του. Ο τρίτος είναι από την Αθήνα, αλλά είναι εφημέριος σε ένα μικρό χωριό στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο Μαρμακέτο, που έχει όλους και όλους, 50 κατοίκους. Στο χωριό αυτό, εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνει κάτι απίστευτο και όμως αληθινό. Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, οι κάτοικοι τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζουν τον επιτάφιο με αγριολούλουδα της περιοχής, όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα χωριά. Το Μεγάλο Σάββατο όμως, δένουν τα λουλούδια με κλωστές και τα κρεμούν σε όλο το ναό. Και στις 8 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής του Αηγιάννη του Θεολόγου, τα αποξηραμένα λουλούδια ανθίζουν. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου. Είμαστε στο χωριό Μαρμακέτο, σε υψόμετρο γύρω στα 850 μέτρα. Είμαστε εδώ στο χωριό Μαρμακέτο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Τι το ιδιαίτερο έχει ο ναός σας? Αυτός ο Ιερός Ναός έχει το ιδιαίτερο ότι ανθούν τα ρόβα του Αγίου. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε μία παράδοση, ένα έθιμο, οι χωριανοί και οι γυναίκες κυρίως μαζεύουν από το κάμπο του Λασιθίου άγρια λουλουβάκια του βουνού, τα λεγόμενα αγριολούλουβα, και τη Μεγάλη Παρασκευή που στολίζουν τον επιτάφιο, οι γυναίκες τα μπελονιάζουν γύρω από τον επιτάφιο και έτσι γύρω γύρω από τον επιτάφιο τα βάζουν και τα στολίζουν. Και μετά στην περιφορά, την άλλη μέρα, τη Μικρή Ανάσταση η λεγόμενη που κάνουμε, ξεστολίζουν αυτά τα λουλούδια και μέσα στο ναό σταυροειδώς κρεμούν αυτά τα ωραία λουλούδια του Αγίου. Αναλόγως βέβαια πότε πέφτει το Πάσχα, αυτά όταν ξεραίνονται την ημέρα της εορτής, δηλαδή της πανήγυρης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 8 Μαΐου, αυτά την ώρα που λέει ο ιερεύς το Ευαγγέλιο, πετούν ανθούς, ανοίγουν. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Συγκεκριμένα ενθυμούμε, γιατί ο ναός ανακαινίστηκε πριν 2 χρόνια, δεν προλάβαμε πριν 2 χρόνια να κάνουμε την εορτή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου εδώ και το κάναμε σε ένα εκκλησάκι στην Αγία Ειρήνη και κάναμε το ίδιο συγκεκριμένο όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ. Δεν ανθίσανε τα λουλούδια. Θέλει στο σπίτι του Αγίου, στο ναό του. Και έτσι φέτος, δηλαδή με τη χάρη του Θεού, αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία, αυτά θα δούμε τι δείτε ανθισμένα. Μπορούμε να τα δούμε από τα... Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα δούμε λοιπόν. Ελάτε να σας δείξω τα ρόδα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Βρισκόμαστε στον κυρίως ναό του χωριού, εδώ στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου. Βλέπετε οι γυναίκες που ξέχουν. Όλη η εκκλησία είναι με τα ρόδα που κρεμάνε οι γυναίκες την Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Τώρα, ποια από όλα αυτά είναι τα ρόδα? Όλα, όλα ανθούν. Όλα θα ανθίσουνε. Όλα θα ανθίσουν και θα πετάξουν ανθούς. Θα ανοίξουν. Το βρήκαμε έθιμο. Και τα κόβαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, πάμε στα βουνά, τα μαζεύουμε και τη Μεγάλη Παρασκευή τα κρεμούμε στον επιτάφιο, γερλάντες, και στολίζουμε τον επιτάφιο. Κάνουμε την περιφορά σε όλη την περιοχή, επέχαμε στο χωριό μέσα με τον επιτάφιο, στολισμένο με τις γερλάντες, και το Μεγάλο Σαββάτο το πρωί λειτουργούμε και βγάζουμε τις γερλάντες αυτές και έχουμε κάνει τις συσκευές και τις κρεμούμε. Την ημέρα της χάρης του ύστερα, ανάλογα με το χρόνο που είναι, μπορεί να είναι και ένα μήνας, και ανάμιση μήνας, και 20 μέρες κλπ. Τα λουλούδια αυτά ξανανθίζουν
πώς ανθίζουν. Είναι ξερό όλο το λουλούδι και μετά νέους κάλυτσες, νέα πέταλα, ξανανθίζουν και τη βλέπεις την ώρα που λέμε το Ευαγγέλιο και σύονται σε αυτές και τώρα πέφτει ο κόσμος, τα μαζεύει και τα παίρνει για φυλακτά και για το σπίτι τους, για τα οζά τους, για τις ασθένειές τους και για αυτά. Το οροπέδιο είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Κρήτης. Είναι μοναδικού φυσικού κάλους. Και υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες ζωής εδώ πάνω. Αυτή η απομόνωση έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να ενωθούν περισσότερο ψυχικά και να κρατήσουν και τα ήθη και τα έθιμά τους. Εγώ όταν ήρθα εδώ 22 χρονών και ανέλαβα εθημέριος από την Ναούτα. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Από την Καλλιθέα. Δεν έχετε κάποια σχέση? Καμία σχέση. Δεν είμαι κριτικός, είμαι ξένος. Με στείλανε ένας γέροντάς μου εδώ να διακονήσω εδώ τον τόπο. Μάλιστα, συγκεκριμένα το οροπέδιο Λασιθίου είναι μια περιοχή απομακρυσμένη. Είμαστε πολύ λίγοι κάτοικοι. Εδώ το χωριό έχει περίπου 50 κατοίκους. Και όταν ήρθα εδώ με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πέτρας και Χειρονής κ. Νεκταρίου, και ανέλαβα εδώ την ενορία, ήταν ο ναός, θα φανταστείτε, όταν ήρθα εδώ και ανέλαβα, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν σε κακή κατάσταση. Εδώ οι σοφάδες, όπως βλέπετε, πέφτανε. Δηλαδή μια φορά λειτουργούσα και έπεφταν οι σοφάδες. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, μαζί με το συμβούλιο μου, προσπαθήσαμε να ανακαινήσουμε ριζικά όλο τον ναό. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, οι άνθρωποι το ονομάζουν θαύμα και το ζουν ως θαύμα. Δηλαδή, πηγαίνουν στα βουνά, στα λαγκάδια εδώ του οροπεδίου, που υπάρχουν αμέτρητα ωραία λουλούδια, ευωδιαστά λουλούδια, τα οποία τα συλλέγουν, τα μπελονιάζουν όπως βλέπετε και στολίζουν τον επιτάφιο με αυτά, και ύστερα τα φυλάσσουν γύρω-γύρω στην εκκλησία. Αύριο το πρωί, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, θα σηκώσουν τα χέρια τους και θα πάρουν κομμάτια από τα λουλούδια αυτά, τα λεγόμενα εδώ στο οροπέδιο καλορίζικα, τα οποία φυλάσσουν στο σπίτι τους ως ευλογία. Δεν είναι έθιμο, είναι πραγματικά ένα θαύμα. Εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει, το έχω βιώσει με τα ίδια μου τα μάτια, τόσα χρόνια που έρχομαι σε αυτή εδώ την εκκλησία. Το θαύμα αυτό, το επαναλαμβανόμενο θαύμα κάθε χρόνο, είναι γνωστό. Είναι γνωστό και έξω από το, πολύ έξω από το οροπέδιο, αλλά και έξω από την Κρήτη. Και είναι μοναδικό. Τελειώνοντας το Ευαγγέλιο, είναι ο κόσμος τόσο έχει αγαπήσει τον Άγιο αυτό, γιατί έχει κάνει και πάρα πολλά θαύματα, και τρέχουν να προλάβουν για να μαζέψουν λίγα λουλούδια από αυτά τα λουλούδια που την ώρα που λένε το Ευαγγέλιο έχουν ανθίσει. Δηλαδή αύριο το πρωί θα ανθίσουν αυτά τα λουδάκια. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει μια χρονιά που να μην έχουν ανθίσει. Καμία χρονιά, σαν παιδάκι που θυμάμαι εγώ από τα πολύ μικρά μου χρόνια μέχρι τώρα που είμαι 54 ετών. Πώς το εξηγείτε εσείς, πάντα, αυτό? Κοιτάξτε,
μας πιστεύω ότι είναι η παρουσία του Αγίου, η πίστη. Ούτε κάνουμε εμείς κάποιο τεχνικό ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παρεξηγήσεις σε αυτό το θέμα. Οι γυναίκες τα μαζεύουν από τα βουνά, τα τοποθετούν οι ίδιες και την ημέρα που λέμε εμείς το Ευαγγέλιο, αυτά ανοίγουν. Και αυτό πιστεύω δείχνει την παρουσία του Άγιος, ότι είναι ζωντανός εδώ στο χωριό και ανάμεσα στη ζωή των ανθρώπων. Ήμουν από άλλο χωριό και παιδεύτηκα εδώ, χειροτονήθηκα εδώ και έμεινα 45 χρόνια εφημέριος τακτικός εδώ. Α, είστε ο παλιός ιερέας λοιπόν. Ναι, παλιός. Η εκκλησία αυτή εκτίστηκε από δύο ανθρώπους φτωχούς, την αρχή. Και μάλιστα όταν ήταν να αποθάνουν, ζητήξαν και τους έκαναν τον τάφο ακριβώς στη μέση της εκκλησίας, υπάρχει ο τάφος τους από κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά την εκάψανε οι Τούρκοι και την ξανααναγεννήσανε οι χριστιανοί τότε. Η παράδοση αναφέρει ότι οι Τούρκοι, επειδή είχαν μίσος για τον Άγιο, πυροβόλησαν τον Άγιο, αν το θεολόγο, τη συγκεκριμένη εικόνα. Βέβαια, και μάλιστα την έκοψαν στη μέση, όπως βλέπετε, διάφορες χαρακές. Βέβαια, υπάρχουν και τα θυσίκια που πυροβόλησαν οι Τούρκοι. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν πυροβόλησαν τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γύρισαν οι σφαίρες και τους σκότωσαν. Που χαλάει ο ιερέας στο Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία, θα απαιτούν ανθούς και οι πιστοί τα παίρνουν σαν ευλογία για το σπίτι τους. Αχα, τα παίρνουν. Βέβαια, αυτά θα, την ώρα που θα πούμε το Ευαγγέλιο θα τα πάρουν όλα. Ευλογία για το σπίτι τους. Λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τα θαύματα αυτά ότι υπάρχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Πολλές φορές αντί να βάλουν λιβάνι στο θυμιατό, βάλουν καλορίζικα. Και θυμιάζουν κάποιον άρρωστο άνθρωπο, ακόμα θυμιάζουν κάποιο ζώο που είναι άρρωστο, θυμιάζουν τη φύση όταν ο καιρός είναι άγριος. Δηλαδή η ζωή των ανθρώπων είναι συνδεδεμένη με ένα διαρκές θαύμα από την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά τα λουλούδια τα κρατάμε στο σπίτι μας, τα φυλάσσουμε εκεί που έχουμε τα εικονίσματά μας. Όταν κάποιο παιδάκι έχει βασκανία ή έχει κάτι που αυτό τα βάνουμε σε θυμιατό, καπνιζόμαστε με αυτά και είναι από τον Άγιο Ιωάννη, χάρη του Αγίου Ιωάννου, βοηθάει στα πάντα. Τώρα είναι, έχει περάσει ένας μήνας ακριβώς που ήταν το Πάσχα, τις 8, ήταν το Πάσχα, τις 7 ήταν, τις 6 του μήνας μάλλον, ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, τις 7 ξεστολήθηκαν και είναι ένας μήνας. Τώρα τα βλέπετε βέβαια ότι έχουν μαραθεί. Αύριο λοιπόν τη στιγμή που λένε. Ανθίσουνε. Ναι, αυτά ανθίζουν βέβαια. Εσείς το έχετε δει. Το έχω δει εγώ παραγγελμένο. Το έχω δει, βέβαια. Αυτό το, όχι βέβαια να ανθίσει έτσι, να ανοίξει έτσι, αλλά φαίνεται αυτό το μέσα με. Ότι αυτό θα αρχίσει να ανθίζει. Ναι, ανθίζει. Ναι. Ναι. Θα το δούμε αύριο, λέτε. Θα το δείτε αύριο. Όπως βλέπετε εδώ, έχει κάποιες καρδιές. Αν βλέπετε ναι, τώρα. Ναι. Αυτό το πράγμα θα γίνει όπως ήταν την ώρα που το κόβαμε από το βουνό πάνω. Δηλαδή ανθίζει αυτό εδώ μέσα και γίνεται το κόκκινο. Αυτό, λέτε. Την ώρα που λέμε το Ευαγγέλιο θα ανθίσει βέβαια. Το έχετε δει. Εγώ από όλες, κάθε χρόνο και όταν ζούσε η μακάρια η μητέρα μου ερχόμασταν. Και κάτι ξαδέρφια που μένουν Θεσσαλονίκη πάντα έρχονται. Μάλιστα. Θα το δούμε κι εμείς λέτε. Βεβαίως και αν είστε εδώ πέρα βεβαίως και θα το δούμε όλοι. Oh,
κάθε χρόνο γίνεται αυτό το θαύμα. Ποια είναι τα αθισμένα τώρα, αυτά που βλέπουμε εδώ μπροστά? Αυτά εδώ, τσίνο, τούτο και από εδώ αυτό. Εσείς πώς το ερμηνεύετε λοιπόν αυτό? Είναι θεία δύναμη, μπορώ να το πω εγώ αυτό, του Αγίου Ιωάννου, η οποία είναι από τα πολύ παλιά χρόνια βρίσκεται αυτό το έθιμο. Σήμερα ανθίσανε στη χάρη του Αγίου, είναι πολύ θαυματουργός, ανθίσανε σήμερα 8 του είναι Μαΐου. Είναι αυτά τα λουδάκια που βλέπουμε εδώ? Ναι, είναι αυτά. Και έτσι ανθίζουν κάθε χρόνο? Κάθε έτσι. Χρόνο, 8 του Μάη. Υπήρξε χρονιά που δεν ανθίσανε? Πάντα, πάντα, ποτέ, πάντα, ποτέ, ποτέ. Όποτε και πέσει το πάστο. Ναι, δεν παίζει σημασία αυτό. Τα δικά σας λουδιά ανθίσανε? Ανθίσανε, ναι. Βλέπετε αυτά εδώ. Αυτά ανθίσανε, αυτά είναι που ανοίξανε πραγματικά. Τα υπόλοιπα ναι. Δεν ξέρα όμως, έτσι. Δεν ανοίγουν όλα, να είναι ολάνθιστο το λουλούδι, όπως είναι τη μέρα πούμε, που το κόβουμε και το κρεμάμε. Ναι, αλλά ανθίζουνε πολλά ανθάκια. Αυτό είναι φρέσκο και άμα τα κουμπίσετε, κοιτάξτε πόσο άνθισε αυτό, ολάνθιστο. Ολοζώντανα τα ανθάκια του, αυτά στην άκρη, ολοζώντανα. Λες και το κόψεις. Ναι, λες και το σκόψει τώρα, ναι. Ενώ εδώ έχει ξεραθεί η ρίζα τελείως, το ανθάκι είναι ολοζώντανο. Και τα δικά μου ανθίσανε, κοίτα. Είναι αυτά που βλέπουμε εδώ μπροστά. Ναι, να τα. Έχει αυτά. Εσείς πώς τα εξηγείτε? Να τα. Αυτά. Να τα. Και αυτό είναι. Πώς τα εξηγείτε εσείς τελικά, τι ερμηνεία δίνετε? Θαύμα. Πιστεύετε και εσείς στα θαύματα, ε? Ναι, την ώρα του Ευαγγελίου βλέπεις και... Αυτό είναι ιστορικό του Αγίου, από τους προγόνους και από τον Θεό. Και τα δικά σας έχουν αφήσει? Ναι. Αυτά εδώ, τα κόκκινα. Ναι. Μην θέλεις τώρα να το κόψουμε και από το... την ρίζα του. Ένα μήνα είναι κρεμασμένα εκεί πέρα. Μάλιστα. Τι άνθισαν... άνθισαν αυτά. Αυτά εδώ βλέπουμε τα ρόζ, ε. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα όμως και αυτά, ξέρα. Και αυτά που έχουν λίγο αθουλάκι. Και τα υπόλοιπα λέτε να αρχίσουν να αθίζουν και αυτά τώρα? Ναι. Μάλιστα. Εσείς πώς το ερμηνεύετε? Θαύμα του Αγίου. Θαύμα του Αγίου. Ναι, αυτό είναι από παλιά. Από πολύ παλιά. Πιστεύετε στα θαύματα δηλαδή? Πώς δεν πιστεύω. Οι Άγιοι είναι θαυματουργοί. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευλογία για το χωριό ολόκληρο και για εμάς που τα παίρνουμε στα σπίτια μας. Εγώ είμαι εδώ στο χωριό 31 χρόνια. Δεν είχα έρθει ποτέ πιο πριν. Αυτό το ζω κάθε χρόνο. Στολίζω με τον επιτάφιο. Τα κρεμάμε, τα παίρνουμε μετά στο σπίτι μας σαν ευλογία. Και είναι έτσι συγκίνηση δηλαδή και για εμάς που το ζούμε. Πολύ συγκινημένο να το βλέπεις το λουλουδάκι να ανθίζει, να είναι ολοζώντανο. Κάποιοι συγχωριανοί σας μίλησαν για θαύμα. Εσείς πιστεύετε στα θαύματα? Πολύ, πάρα πολύ. Σε μένα προσωπικά έχει συμβεί. Αυτό είναι, δεν εξηγείται θαύμα. Είναι θαύμα. Θαύμα είναι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει διαφορετικά. Πιστεύω στα θαύματα. Δεν μπορεί να πιστέψει. Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, μπορεί να βοηθήσει ένα λουλούδι να βοηθήσει και σε θέματα υγείας? Βοηθάει, βοηθάει. Προημερών μου έλεγε μια γυναίκα η οποία είχε έρθει πριν από χρόνια. Πριν από μάλλον 15 χρόνια ήταν, λέει, που είχε πάρει λουλούδια και το είχε βάλει, λέει, στην πρίκα τη κόρη τη. Άνοιξε λοιπόν, όταν παρέμψε την κόρη τη, άνοιξε την κασέλα για να βγάλει την πρίκα τη κόρη τη και είδε τα λουλούδια, λέει, ακόμα όπως τα είχε βάλει μέσα. Σχεδόν χτισμένα. Δηλαδή 15 χρόνια λουλούδια ήταν ακόμα. Είχαν μια δροσεράδα μέσα. Τα αφήσανε τα ρόβα του Αγιάννη του Θεολόγου που μας δείχνει την παρουσία του μέσα στο ναό, στο σπίτι του και γενικά στη ζωή μας. Ότι ο Άγιος είναι ζωντανός και η πίστη μας και ειδικά στον Κύριο, στην Εκκλησία μας, που πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι, να είναι ζωντανή η πίστη μας και να πιστεύουμε στα θαύματα. Που λίγοι ολογοπιστούν και πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν πιστεύουμε στα θαύματα. Και αυτό είναι μια παρουσία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου σε ένα χωριό με πολύ λίγους κατοίκους, μια απομακρυσμένη περιοχή όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου, που πραγματικά δείχνει ο Άγιος την παρουσία του μέσα στη ζωή μας.